Και επιστρέψαμε στη συζήτησή μας. Έχουμε προσκεκλημένο και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα σας, κύριε καλημέρα, Παπά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε. Οι συνάδελφοι βεβαίως παραμένουν πάντα. Βέβαια. Κύριε Παπά, έχουμε δύο μεγάλα θέματα πριν να μπούμε στην πολιτική επικαιρότητα που πρέπει να τοποθετηθείτε και βεβαίως θα το κάνετε από ό,τι καταλαβαίνω. Το ένα είναι οι μεγάλες πλημμύρες που είχαμε στην Θεσσαλία. Το δεύτερο είναι αυτό το συμβάν το οποίο είδαμε στον Πειραιά, το ανεπίτρεπτο, το, εγώ θα το χαρακτηρίζω και ανεγκέφαλο, όπως έγινε, με τον άνθρωπο ο οποίος σκοτώθηκε ακαρία. Αναρωτιέμαι τι εντολές είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, φαίνεται ότι το πλοίο έχει ξεκινήσει. Είναι προφανές ότι αν σπρώξεις τον συγκεκριμένο, θα πέσει στη θάλασσα. Δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο και συνεχίζουν. Είναι σοκαριστικό, δεν ξέρω. Δηλαδή, ήταν ελαφρεπιβάτης, δηλαδή ήταν το θέμα του εισιτηρίου. Πόσο έχει το εισιτήριο? Μα μπορούσε να το πληρώσει, κύριε Παπά. Τελειώνουν και τα λόγια. Και μέσα, λέει, στο λογιστήριο. Τελειώνουν και τα λόγια. Τι να πεις. Εκεί ελπίζουμε πάρα πολύ γρήγορα η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να μην τελειώσουν και οι ευθύνες μόνο στους φυσικούς αυτούργους. Mm-hmm. Διότι δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι φαντάζομαι ότι κάποιες εντολές εκτελούσαν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να είναι. Από τον καπετάνιο, εννοείται από την εταιρεία. Δεν ξέρω. Θα πούνε οι ίδιοι. Λογικά και η εταιρεία θα έχει μια πολιτική, υποθέτω. Δηλαδή είναι δυνατόν. Να εξαντλεί, λέτε, ο κανόνας να είναι ότι αν πηδήξει ο άλλος την ώρα που σηκώνει το καταπέλτης να τον πετάσει στη θάλασσα. Δεν έχει κάποιο τίποτα. Σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες, γιατί εδώ είχαμε έναν όγκο νερού. Ήταν κατακλυσμιαίες βροχές. Ήταν όντως δύο παρατηρήσεις εδώ. Η κλιματική κρίση έχει έρθει για να μείνει. Είναι προφανές αυτό. Έχουμε φαινόμενα τα οποία δεν υπήρχαν πριν. Δεν μπορούμε ούτε να το περνάμε ως δευτερεύον ζήτημα και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα επηρεάσει τον τρόπο που ζούμε, θα επηρεάσει τη δημόσια υγεία και πρέπει να επηρεάσει πάρα πολύ γρήγορα και τον τρόπο που οργανώνουμε την πολιτική προστασία. Διότι έμαθα ότι η πολιτική προστασία είχε στείλει μια επιστολή πριν λίγες μέρες σε δήμους και περιφέρειες να λάβουν όλα τα μέτρα για να μην έχουμε τις πλημμύρες. Και ήθελα να ρωτηθώ αν ο κύριος Μπέος, που τον είδαμε και στις κάμερες να λέει στον κόσμο: μείνετε σπίτια σας, είχε με άρτιο τρόπο, ας πούμε, ξεβουλώσει τα φρεάτια, ή αν ο κύριος Αγοραστός είχε καθαρίσει τους χυμάρους. Τους γνωστούς χυμάρους. Εσείς αν εκλεγείτε, ποια είναι η προτεραιότητά σας ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης στο πρόγραμμα? Η χώρα πρέπει να γίνει πρωταθλήτρια στην ενεργειακή μετάβαση. Πρωταθλήτρια πραγματικά, να διοχετεύσει πόρους για την πολιτική προστασία, όχι στο μισό τα 100 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και βεβαίως να δρομολογήσει πάρα πολύ γρήγορα και να υλοποιήσει τα εκατοντάδες αντιπλημμυρικά έργα που είχαν, για παράδειγμα, ξεκινήσει επί περιφέρειας Ρένας Δούρου και τα οποία έχουν πάει με τον Αραμπά από ένα σημείο και μετά. Με πρώτο και καλύτερο το μεγάλο αντιπλημμυρικό που είναι στο Φαλερικό Όρμο. Να ξεκινήσουμε τώρα με τα πολιτικά σας. Θα ρωτήσουμε ποιες είναι οι δικές σας προγραμματικές θέσεις, δηλαδή το τι θα κάνετε, κύριε Παπά, εάν εκλεγείτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αλλά εδώ το μεγάλο θέμα, το μόνο που μας προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, κύριοι συνάδελφοι, είναι το θέμα του κυρίου Κασελάκη. Πόθεν ο κύριος Κασελάκης, ξαφνικά ακούσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται μια ανακατοσούρα κτλ. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλω να σας το θέσω. Ναι, ο Στέφανος ο Κασελάκης ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Έτσι δεν είναι, άρα θέλω να πω. Δεν είναι ουρανοκαθέβατο. Δεν τον είδαμε για πρώτη φορά όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Ναι, προφανώς είναι φρέσκο στο κόμμα, αλλά ήταν υποψηφιός μας, ήταν στην εκλογική επιτροπή. Οπότε νομίζω ότι στο πολιτικό ρεπορτάζ τον είχατε εντοπίσει. Εντάξει, δικαιούται ο καθένας να κρυθεί και για την πορεία του και για την ατζέντα του. Αλλά θέλω με αυτή την αφορμή πραγματικά να κάνω για άλλη μια φορά μια έκκληση να πέσουν οι τόνοι. Να μην εκτοξεύονται υπονοούμενα και απειλές για διαγραφές, να μην γίνονται σεξιστικές επιθέσεις, ομοφοβικές επιθέσεις. Αυτό είναι προς τιμήν σας, κύριε Παπά. Να υψώσουμε ένα τείχος αυτά τα φαινόμενα σε φαινόμενα ακόμα και φυσικής βίας. Δεν το χρειάζεται αυτό ο χώρος μας. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ενότητα και διεύρυνση. Πάμε να σταχυολογήσουμε τώρα, κύριε Παπά, τα 4-5 οι προτεραιότητές σας, εάν και εφόσον εκλεγείτε, εάν ο Νίκος Παπάς είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αν στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ εκλεγεί κυβέρνηση. Ποιες είναι οι προτεραιότητες στην ατζέντα σας, κύριε Παπά, γιατί ο κόσμος δεν έχουμε συζητήσει καθόλου γι' αυτό. Όπως δεν είχαμε συζητήσει και για την κλιματική κρίση και αλλαγή. Και όταν έσκασε, είπαμε, στο debate των αρχηγών δεν ρωτήσαμε τίποτα για την κλιματική αλλαγή και για το τι θα γίνει. Παραμένει μια θεωρητική συζήτηση ενώ η κλιματική κρίση είναι εδώ. Αλλά πάμε να δούμε τις δικές σας. Τις 4-5 προτεραιότητές σας. Σε ό,τι μας αφορά, δηλαδή, γιατί η δική μου υποψηφιότητα είναι και μια συλλογική προσπάθεια ανθρώπων που υπηρέτησαν την πολιτική που ασκούσαμε μέχρι το 19 και μετά κοντοσταθήκαμε. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν,
τοποθετούμαστε με το βλέμμα από μέσα προς την κοινωνία, όχι απ' έξω προς τα μέσα. Δηλαδή, οι ιεραρχήσεις μας είναι οι ιεραρχήσεις που αφορούν τις ανάγκες της κοινωνίας. Και τι λέμε? Λέμε ότι η δημοκρατία μας χρειάζεται μια ισχυρή, συμμετοχική και με διαφάνεια λειτουργούσα αξιωματική αντιπολίτευση. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε και να υπαναχωρήσουμε από την πολιτική την οποία είχαμε χαράξει όλα τα προηγούμενα χρόνια και μας έφερε σε θέσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αρχή και κυβέρνησης μετά. Να επαναβεβαιώσουμε ότι είμαστε η μεγάλη αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο, όχι για να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας και τη συνείδησή μας, αλλά γιατί φαίνεται από τις πρώτες μέρες και όλας μετά τις εκλογές ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό που λέει ολόπλευρο εξυγχρονισμό. Μπορεί να εγγυηθεί ολόπλευρη κρίση, δυστυχώς, και στην οικονομία και στην κοινωνία και στους θεσμούς και στη δημοκρατία και το περιβάλλον. Σε αυτή τη μεγάλη ανάγκη λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε και δεν θα απαντήσουμε εάν αναδιπλωθούμε επειδή η θάλασσα έξω έχει φουρτούνα. Διότι καταλαβαίνετε ότι η θάλασσα, η πολιτική έχει φουρτούνα επειδή είχαμε ένα πάρα πολύ δυσμενές αποτέλεσμα. Όμως η διαδικασία επιλογής νέας ηγεσίας είναι μια διαδικασία συμμετοχική. Ποια πολιτική που προέκρινε ο Αλέξης Τσίπρας εσείς δεν θα ακολουθήσετε στο εξής εφόσον εκλεγείτε? Με τι διαφωνήσατε ενδεχομένως? Θα σας και έλεγα, τι θα κάνετε τώρα? Κάνοντας τη συλλογική μας αυτοκριτική, ναι, ότι όλοι μας κοντοσταθήκαμε στη μεγάλη ιστορική ανάγκη του μετασχηματισμού μας. Κυρία Ράντου, ο Αλέξης Τσίπρας την 7η Ιουλίου του 2019, όταν ο λαός, ενώ βγήκαμε από μια πολύ δύσκολη κυβερνητική περίοδο, με μέτρα δύσκολα τα οποία μας επέβαλε η Τρόικα, μας έδωσε 32%. Είχε κάνει μια πολύ διεισδυτική δήλωση, ιστορική κατά τη γνώμη μου, και είχε πει: ο κύριος Μητσοτάκης έχει εντολή για να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το αποτέλεσμα είναι και εντολή προς εμάς να κάνουμε το μετασχηματισμό μας, συγγνώμη, προς μια αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Να σας θυμίσω ότι μέχρι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μόνο 30-40 χιλιάδες μέλη. Καθυστερήσαμε λοιπόν να ανοίξουμε τις διαδικασίες εκλογής από τη βάση, ενώ θα πω και μια σκληρή αλήθεια. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας είχαν προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές. Εμείς το κάναμε το 2022 και είναι τεράστιο λάθος. Και πρέπει με αξιοπιστία αυτό το λάθος να το ομολογήσουμε και στον εαυτό μας και στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Δεν μου απαντήσατε όμως. Σας απάντησα. Σας απάντησα. Δεν θέλω να ακούσω τα κατορθώματα του Αλέξη Τσίπρα, θέλω να ακούσω τι πιστεύει. Όχι, όχι, δεν είναι. Σας είπα ότι έχουμε όλη τη συλλογική, όλη τη συλλογική ευθύνη που κοντοσταθήκαμε σε σχέση με το μετασχηματισμό μας. Το δεύτερο. Δεν υπερασπιστήκατε και το κυβερνητικό σας έργο. Τρεις-τέσσερις βασικές δράσεις που έγιναν στο 2015-2019. Κάναμε δεν το αναδύθηκαν ανάποδο. Αρκούντος. Κάναμε είναι το ο οδηγός λοιπόν το 2015-2019 για το 2023 και εντεύθεν. Όχι, το 2015-2019 κρίθηκε το 2019. Μας έδωσε ο κόσμος 32%. Αξιολόγησε τα θετικά, τα σωστά, τα λάθη, τις παραλήψεις, όλα και μας έδωσε 32%. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς διολυστήσαμε σε μία εικόνα καλού διαπραγματευτή, με αποκορύφωμα θα σας έλεγα και το λέω ευθέως, αστοχίες και δηλώσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες μας δημιούργησαν τεράστια απόσταση από κοινωνικά στρώματα, τα οποία το 2015 ήταν στην κοινωνική συμμαχία που είχαμε καταφέρει να φτιάξουμε. Κύριε Παπά, επειδή έχουμε μιλάω για τα μεσαία στρώματα, έτσι. Τώρα θα πάει πρωθυπουργό το 9-10 και την άλλη εβδομάδα, αν έχουμε πρόεδρο, δεν ξέρω με το ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει, ποιος θα πάει πάνω. Πάντως, θέλω να μου πείτε 2-3 βασικά πράγματα για την οικονομία. Δηλαδή, τι θα κάνετε εσείς? Ο Μητσοτάκης λέει: μείωσα τους φόρους και το 50% του προγράμματος μου το έχω ψηφίσει σε νομοσχέδιο. Ότι δεν θα μειώσω τον ΦΠΑ γιατί χάνεται κτλ. Δεν θα μειώσω δικούς φόρους κατανάλωση. Θέλω 2-3 πράγματα ανακούφισης που εσείς έχετε στην ατζέντα. Για να συμπληρώσω κάτι εδώ, το 2015 κερδίθηκαν οι εκλογές με το μνημόνιο. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες πώς και γιατί, και οι δύο εκλογές. Τώρα, σε σχέση με αυτό που λέει ο Νίκος, ποιο είναι το. Ποια είναι η πρόκληση? Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Δηλαδή, τι αποδείχθηκε? Αποδείχθηκε και έρχομαι να το συνδέσω με αυτό που είπα πριν, ότι το 2023 ο κόσμος, αποδείχτηκε από το αποτέλεσμα, ήθελε να αφήσει πίσω του τις δυσκολίες του 2015. Είναι απολύτως σαφές αυτό. Και εκεί πέρα εμείς υπολοιπόμεθα των αναγκών και των πολιτικών και των επικοινωνιακών, όπως αποδείχθηκε. Και κάνουμε και τη συλλογική μας αυτοκριτική. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Ρογκάκο, προσέξτε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει μειώσει φόρους. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει και στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο έχει υπερβεί τους στόχους των φορολογικών εσόδων μέσω των έμεσων φόρων. Και θα σας έλεγα και το εξής. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να ανασυγκροτηθούμε γρήγορα, διότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε ένα πλεονέκτημα η Νέα Δημοκρατία την περίοδο 19-23. Κάνετε χρόνια και οικονομικό ρεπορτάζ, ξέρετε πολύ καλά τι λέω. Είχε τη δυνατότητα του δανεισμού και των μεγάλων επιδοτήσεων.
οι οποίες επιδοτήσεις, κακά τα ψέματα, και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε, έφτιαξαν ανοχές και συνενέσεις γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Μπαίνουμε σε μια περίοδο λοιπόν που το τέρας της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας είναι γυμνό. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αιμονικά αρνούνται να μειώσουν τους έμεσους φόρους και το τέρας της εσχροκέρδειας και της ακρίβειας θα πέσει πάνω σε νοικοκυριά και μεσαίες επιχειρήσεις και μικρές. Εκεί λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς. Αυτό λέω. Η μείωση του ΦΠΑ όμως που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά δεν φαίνεται ότι υπερψηφίστηκε από τον κόσμο στις εκλογές. Άρα μήπως τελικά πρέπει να αλλάξετε και λίγο προτάσεις, να τις εμπλουτίσετε? Όχι, θεωρώ, λίγο παραπάνω. Θα σας πω, θεωρώ ότι το βασικό μας μειονέκτημα ήταν η αδύναμη πολιτική μας πρόταση. Δηλαδή η πρόταση που κάναμε για το σχηματισμό κυβέρνησης. Όταν λες ότι θα κάνω κυβέρνηση συνεργασίας και όλοι οι δυνητικοί εταίροι αρνούνται. Ο ένας λέει είναι κυβέρνηση μούφα, ο δεύτερος λέει να μου κοπεί το χέρι και ο τρίτος λέει καλύτερα να πέσει ο Τσίπρας παρά ο Μητσοτάκης. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Αράντου, ότι δεν είναι αξιόπιστη πρόταση αυτή στα μάτια του ελληνικού λαού. Μήπως και γι' αυτό έκανε άλλες επιλογές. Έπρεπε να ξεκινήσει νωρίτερα όμως. Έπρεπε να έχει κοπεί η κουβέντα για την απλή αναλογική, θα συμφωνήσω. Πολύ πιο νωρίς. Ναι, διότι ξέρετε και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε σαν ακόμα που υπηρέτησε την απλή αναλογική. Εδώ θα πρέπει να πούμε ευθέως. Την πιστέψαμε, την ψηφίσαμε, την εφαρμόσαμε, την πληρώσαμε. Δεν θα πληρώνουμε στο ΔΙΝΕΚΕΣ την ανοριμότητα των συνθήκων ή των άλλων πολιτικών δυνάμεων να προχωρήσουν σε συνεργασία. Μήπως όμως σας κατηγορούν, κύριε Παπά, συγγνώμη, με την απλή αναλογική που είπατε, ότι βάλατε και δύο ακροδεξιά κόμματα στη Βουλή? Όχι, δηλαδή, κάθε αυτό άλλο. Πρέπει να σας την, ακροδεξιά, την ακροδεξιά την έβαλε ο ενορχιστρωτής της στρατηγικής απέναντί μας στο ζήτημα του Μακεδονικού, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Πηγαίνανε όμο με όμο με όλη την ακροδεξιά όταν έσκασε το θέμα του Μακεδονικού, το παίζαν μακεδονομάχη, τάχα μου, και γίνανε εγγυητές της συμφωνίας των Πρεσπών. Λοιπόν, αυτοί γεμίσανε. Ο Πάνος Καμένος βεβαίως ήταν ένας κεντροδεξιός άνθρωπος στη Νέα Δημοκρατία για χρόνια. Και σχέση με το Μακεδονικό το λέω τώρα. Έτσι. Ναι, ο Πάνος Καμένος λοιπόν έφυγε μόνος του σχεδόν και άλλοι βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έμειναν μαζί μας, θέλω να σας θυμίσω, και η κυβέρνησή μας επιβίωσε. Έχει μεγάλη σημασία, όχι μισό λεπτό. Ξέρετε γιατί έχει σημασία, να σας πω γιατί. Διότι φαίνεται να ξεχνάμε στο δημόσιο διάλογο ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάρει κάποιους από το Πασόκ, έχει πάρει κάποιους από το πρώην ποτάμι και έχει πάρει απαξάπαντες από το Λάος. Απαξάπαντες. Με τελευταία μεταγραφή τον γκουρού, τον Νέστορα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Καρατζαφέρη, ο οποίος περιδιάβαινε τα τηλεοπτικά παράθυρα προεκλογικά και μας έλεγε ότι ο Μητσοτάκης είναι σωτήρας. Κύριε Παπά, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι λίγο πιο προσωπικό. Αν ενοχληθήκατε λίγο από το γεγονός ότι η εσωκομματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας Κασελάκη? Χάρηκα ιδιαιτέρως, διότι είχα τοποθετηθεί και πριν την ανακοίνωση αυτής της υποψηφιότητας υπέρ ενός άλλου χρονοδιαγράμματος, ναι, που θα πήγαινε μετά τις δημοτικές εκλογές. Ο κ. Παπάς είναι πρωτοπλασάτος, αλλά και έμπειρος πολιτικός. Και θα μας έδινε την δυνατότητα... Πολύ κεντρό τον βρίσκω πάνω. Και εγώ αυτό πολύ βλέπω. Πολύ κεντρό τον βρίσκω. Θα σας πω τι με βρίσκεται. Με βρίσκεται υπηρέτη της στρατηγικής της σύγχρονης αριστεράς που πρέπει να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Είναι τα αμήλικτα πολιτικά μαθηματικά. Αν δεν πάρουμε μαζί τους κεντρώους, τους κεντροαριστερούς, τους προοδευτικούς πολίτες που έκαναν άλλες επιλογές, δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε πλειοψηφία. Εμένα μου έκανε εντύπωση η πρόταση Τεμπονέρα, κύριε συνάδελφε, που έκανε μία πρόταση εκλογής γραμματέα από το συνέδριο, κύριε Παπά. Γιατί, νομίζω είναι και αυτή μία θετική πρόταση, η οποία μπορεί να συμβάλλει στο να ενισχύσουμε τη λειτουργία μας, να έχουμε και ισχυρούς ενδιάμεσους εκλεγμένους συντρόφους και συντρόφισσες, διότι πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης η οποία να έχει επανειδρυτικά χαρακτηριστικά. Στην πρόταση του κ. Τσακαλώτου που έλεγε πιο σφιχτά σχήματα πολιτικής επιτροπής, κεντρικής επιτροπής. Κοιτάξτε, έχουμε πληρώσει πάρα πολύ το λεγόμενο κόμμα των δομών, που αγνοεί τη βούληση των μελών, ενώ το καταστατικό μας λέει ότι είμαστε κόμμα των μελών, και εγώ στον αντίποδα λέω ότι και για τους υποψηφίους δημάρχους και για τους περιφερειάρχες και για τα ψηφοδέλτιά μας και για τις νομαρχιακές μας οργανώσεις και για τις περιφερειακές μας οργανώσεις να κάνουμε εκλογή από τη βάση, να κάνουμε και δημοψηφίσματα. Να μην το φοβηθούμε, αυτό θα πει μετασχηματισμός, αυτό πάντως, υποσχεθήκαμε και αυτό δεν τηρήσαμε. Το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εγγραφές τελεχών, μάλλον που δεν είναι, περπάτησε, γιατί δεν υπήρχαν ενεργές συμμετοχές νομαρχιακές. Ναι. Όχι, συγγνώμη. Εκεί δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το επεξεργαστείτε. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Καθυστερημένα, είπα και πριν, κάνοντας την αυτοκριτική μας, κάναμε εκλογή από τη βάση το Μάιο του 2022. Ήρθαν 110.000 νέα άτομα. Και πρέπει ευθέως να πούμε ότι δεν κάναμε όσα έπρεπε για να αξιοποιήσουμε τη διαθεσιμότητά τους. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ήσασταν μαζί μας.
Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ήταν ο κύριος.